Βέβαια, σε αυτόν τον τόπο έχουμε πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που συνδέονται με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, σε αυτόν τον τόπο με τα σοβαρότατα προβλήματα, πολύ συχνά ξεχνάμε τα προβλήματα και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, σε αυτόν τον τόπο με τα εκατομμύρια των στυλών του προπό, θα ήταν περίεργο να μην ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αλλά πέρα και έξω από το ποδόσφαιρο, πέρα και έξω από τιμωρίες και λαϊκές εξεγέρσεις, η περίπτωση της ομάδας της Λάρισας που βρίσκεται στην κορυφή και πάει για τίτλο, εμπεριέχει ένα στοιχείο ελπίδας. Μια πόλη φτιάχνει μια ομάδα, τη δική της ομάδα, που δεν έχει αλλοδαπούς άσους, που δεν ξοδεύει εκατομμύρια για μεταγραφές, που δημιουργεί δικούς της παίκτες. Και αυτή η ομάδα, η φρέσκια, η ζωντανή, η νεανική, αφήνει πίσω ολόκληρο το ποδοσφαιρικό κατεστημένο της χώρας. Ναι, πρόκειται για μια περίπτωση που εγώ, ένας φίλαθλος που παρακολουθεί